Μέσα από την προετοιμασία του στη λίμνη Παμπότιδα θα διεκδικήσουν την άνοδό του στο βάθρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας που θα διεξαχθεί στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας οι άνδρες και οι γυναίκες της Εθνικής Ομάδας Κοπηλασίας του Καναδά που επέλεξαν ως το καλύτερο τον υγρό στίβο των Ιαννίνων προκειμένου να προπονηθούν. Είναι η δεύτερη φορά που η Κοπηλατική Ομοσπονδία του Καναδά επιλέγει την πόλη μας για την προετοιμασία ομάδων. Θυμίζουμε ότι και πέρυσι είχαν φιλοξενηθεί οι νέες εθνικές ομάδες αποχωρώντας καθόλου ικανοποιημένοι. Έτσι, εδώ και λίγες ημέρες οι αθλητές και αθλητρές της Εθνικής Ομάδας του Καναδά βρίσκονται στην πόλη μας, δηλώνοντας ότι η περιοχή πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που ήδη θέτουν για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, όπως υπογράμμισε ο επικεφαλής της Καναδικής Εθνικής Αποστολής, Ματ Ντράμπερ. Εκ μέρους της Καναδικής Κοπηλατικής Ομοσπονδίας και του Καναδά, σας χαιρετώ και θέλω να ευχαριστήσω τους οικοδεσπότες μας, την πόλη, τον ναυτικό όμιλο, τον Δήμο Ιωαννιτών για την φιλοξενία τους στα Γιάννενα. Όταν προετοιμαζόμαστε για μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, αναζητούμε 4 πράγματα. Καλό φαγητό, καλά καταλήμματα, καλή μετακίνηση και ένα πολύ καλό νερό. Όταν είμαστε εδώ, νιώθουμε σαν να είμαστε στο σπίτι μας. Είναι τόσο καλά που θεωρούμε ότι είναι ένα μακρινό σπίτι για μας στην προετοιμασία μας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ το ξενοδοχείο που μας φιλοξενεί, όπως και τον ναυτικό όμιλο Ιωαννίνων, ο οποίος μας παρέχει ό,τι χρειάζεται για τις προπονήσεις μας στη λίμνη. Και προτείνουμε και δημόσια σε κάθε χώρα να επισκεφτεί τα Γιάννενα και να κάνει τις προπονήσεις της εδώ στη λίμνη των Ιωαννίνων, την Παμβότιδα. Ξέρουμε ότι η πόλη ετοιμάζεται για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων του 2019 και είμαστε εδώ για να παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια για την διοργάνωση και φυσικά συνιστούμε σε κάθε ξένη αποστολή, σε κάθε χώρα που έχει εθνική ομάδα κοπηλασίας να έρθει στα Γιάννενα και να συμμετάσχει στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της επόμενης χρονιάς. Εκ μέρους των 45 αθλητών του Καναδά που προπονούνται αυτές τις ημέρες στα Γιάννενα, ο Κάιλ Λάγκερφελτ, παγκόσμιο πρωταθλητής, αλλά και η Σαρλίν Ζεμάν, επίσης μία από τις καλύτερες αθλήτριες κοπηλασίας του Καναδά, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την παραμονή τους στην περιοχή μας, δηλώνοντας μάλιστα πως οι αθλητικές εγκαταστάσεις των Ιωαννίνων είναι κατάλληλες για την προετοιμασία πολλών άλλων εθνικών ομάδων. Έχουμε 3 μέρες ήδη προπονήσεων στα Γιάννενα και μένουν άλλες 7. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Το φαγητό είναι εξαιρετικό. Το κατάλημα στο οποίο μένουμε επίσης. Και το νερό φυσικά της λίμνης όπου προπονούμαστε έχει τις πιο ιδανικές συνθήκες για τις προπονήσεις μας. We are preparing for our World Championships in Plovdiv, Bulgaria. Προετοιμαζόμαστε για τα φετινά παγκόσμια πρωταθλήματα κοπηλασίας και οι προπονήσεις μας μέχρι στιγμής στη λίμνη πηγαίνουν εξαιρετικά καλά. Έχουμε ένα στίβο 2 χιλιόμετρων, ο οποίος είναι εξαιρετικός, αλλά βγαίνουμε και εκτός αυτού και κάνουμε από την κορυφή μέχρι το τέλος όλη τη λίμνη και το νερό είναι εξαιρετικό. Νιώθουμε πολύ άνετα εδώ. Η λίμνη είναι πολύ ευρύχωρη και σαφώς μπορεί να αξιοποιηθεί και για την προπόνηση και άλλων εθνικών ομάδων κοπηλασίας και περισσότερων από μία κάθε φορά. Την Καναδική Αποστολή καλωσόρισαν στον πύργο κοπηλασίας του ΕΑΝ και εκπρόσωποι της περιφέρειας Υπήρου του Δήμου Ιαννιτών και φυσικά στελέχη της διοίκησης του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων. Τιμή για την πόλη για δεύτερη συνεχή χρονιά να φιλοξενεί την Εθνική Ομάδα Κοπηλασίας του Καναδά, χαρακτήρισαν την επιλογή των Ιωαννίνων ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Γοργόλης αλλά και ο αντιδήμαρχος Ιωαννίνων Παντελής Κολόκας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και είναι τιμή για εμάς που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Εθνική Ομάδα Κοπηλασίας του Καναδά επέλεξε τα Ιωάννα για να κάνει την προετοιμασία της. Αυτή τη φορά έχει έρθει με τη μεγάλη ομάδα ανδρών και γυναικών, πέρυσι είχε έρθει με την ομάδα των κάτω των 23, για να προετοιμαστεί για το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό είναι μεγάλη τιμή για μας, διότι αυτό σημαίνει ότι έχουμε πλέον μετά από πολλά χρόνια ξεκινήσει ένα πάρα πολύ καλό έργο, γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΗ. Και γι' αυτό το λόγο γίνονται και αυτές οι ενέργειες και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Εμείς σαν Περιφέρεια Υπήρου είμαστε δίπλα, θα στηρίξουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για το πανευρωπαϊκό που γίνεται του χρόνου. Θα σταθούμε δίπλα και θα συνδράμουμε κάθε δυνατή βοήθεια προκειμένου να πετυχάνονται τέτοιοι στόχοι. Πραγματικά είναι αξίζω συγχαρητήρια για αυτές τις πρωτοβουλίες και μετά από πολλά χρόνια βλέπουμε ξανά ομάδες τέτοιας εμβέλειας να έρχονται στα Γιάννενα και να επιλέγουν τα Γιάννενα ως προορισμό για προετοιμασία. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Εθνική Ομάδα του Καναδά που βρίσκεται ξανά στην περιοχή μας
και να υπογραμμίσω πως το γεγονός ότι επιλέγουν από μια εθνική ομάδα τόσο μακριά, από μια άλλη Ήπειρο να βρεθεί και να έχει ως προτεραιότητα την προετοιμασία της στη Λίμνη Παμβότιδα, αναδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο πως αυτό το σημείο εδώ, αυτή η πόλη, μπορεί να είναι ένα το παγκόσμιο κέντρο κοπηλασίας τόσο για προετοιμασία όσο και για αγώνες. Είμαστε επίσης πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι έχουμε συμβάλει και εμείς στο βαθμό που μας αναλογεί, ώστε οι εγκαταστάσεις που μέχρι πρότινος ρήμαζαν, όπως πολλές εγκαταστάσεις στη χώρα μας, με την άριστη συνεργασία με την περιφέρεια και με την διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων και όσων συναρμοδίων εμπλέκονται, αυτοί οι χώροι να αποτελούν μια πάρα πολύ καλή πρόταση και να έρχονται εδώ αθλητές από όλο τον κόσμο για να μπορούν να κάνουν κάτω από πολύ καλές συνθήκες την προετοιμασία τους για τους αγώνες στόχους που έχουν, αλλά ταυτόχρονα να καλλιεργείται και το αθλητικό πνεύμα με όποιο ωφέλει αυτό έχει για τον τόπο μας και για τους νέους ανθρώπους. Στα θετικά αποτελέσματα που μπορούν να έχουν οι συνέργειες φορέων όπως αυτή του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων, της Κοπηλατικής Ομοσπονδίας, του ΠΕΑΚΙ, της Περιφέρειας και του Δήμου Ιωαννιτών, που οδηγούν στην αναβάθμιση των παραλίμνιων εγκαταστάσεων κοπηλασίας της Λιμνοπούλας, αναφέρθηκε η πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων, Μάρθα Παλαιοπάνου. Δείχνουμε όλοι ότι σε συνέργεια το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό. Όπως είπε και ο κύριος Γοργόλης και ο κύριος Κολόκας, όλες αυτές οι εγκαταστάσεις είναι σε καινούργια μορφή, σε καινούργια εξέλιξη και είμαι χαρούμενη ως διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων που τα Γιάννα μπαίνουν πλέον στο χάρτη της ΦΥΖΑ, είναι σημείο αναφοράς για προετοιμασία και αυτό είναι το στοίχημα που θέλουμε να πετύχουμε. Είμαστε σε πολύ καλή εξέλιξη. Να ευχαριστήσω και εγώ λοιπόν την ομάδα του Καναδά που για δεύτερη φορά μας επέλεξε. Αυτό δείχνει ότι η φιλοξενία μας ήταν άψογη. Οι εγκαταστάσεις μας είναι άψογες. Και μετά το Πανευρωπαϊκό πιστεύουμε ότι όλη η Ευρώπη και γιατί και από τον υπόλοιπο κόσμο να έρθουν εδώ για την προετοιμασία τους. Η Λίμνη είναι σημείο αναφοράς και είναι για μένα, το έχω πει και πριν στις αρχαίες γλώσσες, ότι είναι μια μικρή Λουκέρνη. Η Λουκέρνη λοιπόν είναι κάθε χρόνο ένα παγκόσμιο κύπελο. Αυτό πρέπει να καταφέρουμε κι εμείς. Παρόν στη συνέντευξη και ένας σπουδαίος γενιώτης αθλητής της κοπηλασίας, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Γιώργος Δημητρίου, ο οποίος ως αθλητής και μέλος της ελληνικής εθνικής ομάδας στο παρελθόν βρέθηκε αρκετές φορές αντιμέτωπος με τον Καναδά στους διεθνείς κοπηλατικούς στίβους. Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στο παγκόσμιο στερέωμα, με πολλούς Ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές. Ανέκαθεν ήταν στα μετάλλια σε όλα τα παγκόσμια πρωταθλήματα και την Ολυμπιάδα. Και είμαστε πολύ τυχεροί που διάλεξαν τη Λίμνη μας για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας τους, αυτό που είναι το αγωνιστικό στάδιο και θα πάνε για τους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Βουλγαρία. Σίγουρα η Λίμνη μας είναι μία από τις καλύτερες και προσφέρεται για προετοιμασία στην κοπηλασία. Και το ότι το χρόνο είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στα Ιωάννινα είναι τιμή μας. Και πρέπει σε αυτό να συνεργαστούν και να βοηθήσουν οι πάντες, Περιφέρεια και Δήμος, που είναι κοντά μας, και με την Πρόεδρο, την κυρία Παλιοπάνου, που έκανε τα μέγιστα για να φέρει αυτό το πρωτάθλημα στα Γιάννενα, ώστε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να ευχηθούμε στα παιδιά του Καναδά καλή επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και ό,τι καλύτερο στη συνέχεια. Εκ μέρους του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων, ο αντιπρόεδρος του Αλέξανδρος Μπερίς προσέφερε στον επικεφαλής της ένα αναμνηστικό δώρο, αντιπροσωπευτικό δείγμα παραδοσιακής γιαννιώτικης αργυροτεχνίας.